Πρόεδρε, μια, ναι, πρόεδρε, μια κινητοποίηση σήμερα στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου από τους εργαστικούς εργαζόμενους του ΟΕΕ. Τι ακριβώς, ποιο είναι το αίτημα και πού πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας. Είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μετά από 3 χρόνια πρέπει να σταματήσουν ανεόμοιροι, καλύπτουν πάγιες ανάγκες του νοσοκομείου και πρέπει σε κάθε περίπτωση και να, αν όχι να προχωρήσουμε άνω στην ανανέωση των συμβάσεών του, αργότερα να μονιμοποιηθούν γιατί καλύπτουν πάγιες ανάγκες του νοσοκομείου μας. Είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι αρκετά άτομα τα οποία είναι σε κέρδες θέσεις, καλύπτουν πάγιες ανάγκες, καλύπτουν 3 χρόνια πάγιες ανάγκες. Είναι πολύ σημαντική η συμβολή τους στη λειτουργία του νοσοκομείου μας. Μιχάλης Φίλμης, ένας από αυτούς τους εργαζόμενους, τώρα σε περίοδο προεκλογική, πόσες ελπίδες μπορούμε να έχουμε για επίρρηση του θέματος? Ο στόχος μας είναι να πάρουμε δηλώσεις από όλα τα κόμματα για το ποιες είναι οι προθέσεις τους σε ό,τι αφορά 4.000 εργαζόμενους του ΑΕΠ, αλλά και τουλάχιστον 1.200 συμβασιούχους συνάδελφούς μας, οι οποίοι βρίσκονται σε ομοιρία, όπως είπε ο Πρόεδρος. Δυστυχώς έχουν ακουστεί πάρα πολλές δηλώσεις ότι είμαστε παράνομες προσλήψεις κτλ. Πράγμα που δεν ισχύει. Είμαστε όλοι εργαζόμενοι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ΑΣΕΠ. Το πρόβλημα που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι πριν προσληφθούμε δεν ερχόταν στα νοσοκομεία μας για ανασφάλιστοι. Ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών δεν ερχόταν πλην. Άμα δούμε τους δείχτες νησιμότητας από το 2011 μέχρι το 2016, είναι θλιβερά αυτά τα νούμερα. Οι ανάγκες του νοσοκομείου είναι πάρα πολλές. Η κοινωνία ξέρει ποιοι είμαστε και πώς στηρίζουμε ώστε το νοσοκομείο να μπορεί να προσφέρει στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας. Και από εκεί και πέρα ελπίζουμε να εισακουστούμε και να μας πούνε καθαρά ποιες είναι οι προθέσεις και όχι να μας αφήσουν μετά τη λήξη των συμβάσεων μας να ξαναπεράσουμε στην ανεργία.